και τη φορολογική σας δήλωση, το εκαθαριστικό της φορολογικής σας δήλωσης. Πώς θα ξέρω εγώ, ο τροχονόμος, τι εισόδημα έχετε εσείς? Ωραία. Από αύριο το πρωί, καταρχήν, δεν ισχύουν όλα αυτά. Από αύριο το πρωί, τι ισχύει? Ισχύει 50% μείωση σε όλα τα πρόστιμα, πλην των βαρέων παραβάσεων. Ποιες είναι αυτές? Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παραβίαση τυπικής διαχωριστικής γραμμής, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επίσης ισχύει παύση κάθε προστίμου, αλλά αφαίρεση της αδείας και του διπλώματος για 60 μέρες σε αυτούς οι οποίοι δεν φορούν ζώνη, αυτοί οι οποίοι δεν φορούν κράνος, αυτοί οι οποίοι παρκάρουν σε ράμπα εμποδιζομένων συνανθρώπων μας. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο πια. Και σε αυτούς που μιλάνε στο κινητό, κύριε Υπουργέ. Και σε αυτούς που μιλάνε στο κινητό, σωστά. Και σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν φοράω κράνος, δεν έχω πρόστιμο. Έχεις, σου λέει, σου παίρνει για δύο μήνες. Έχεις αφαίρεση, έχεις χρηματικό. Δεν έχεις χρηματικό πρόστιμο. Σε αυτά είμαστε μαζί σας. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το άλλο, το οποίο πράγματι δέχεστε κι εσείς ερωτήσεις αρκετές και πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Εκεί λοιπόν δίνουμε μία εξουσιοδότηση από τον νόμο και γι' αυτό το λόγο και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είπε ότι αυτή η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένη. Αυτό είπε. Και γι' αυτό και ορίσαμε αυτές τις κατηγορίες που μόλις διαβάσατε με νομοτεχνική βελτίωση. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Δίνουμε μία εξουσιοδότηση στον Υπουργό προς την κατεύθυνση ακόμα περισσότερης αποτελεσματικότητας των μέτρων που παίρνουμε για τη μείωση των σοβαρών τροχαίων παραβάσεων που οδηγούν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σωματική βλάβη. Εκεί λοιπόν, εφόσον δούμε ότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα τα νυν μέτρα, να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα να ισχύσουν τα νυν μέτρα πρώτα και συνδέουμε αυτά, όπως το είπατε, με την εξής διαδικασία, η οποία όμως, για να είμαι τίμιος, πρέπει η διαδικασία αυτή να συνυπογραφεί και να ρυθμιστεί σε λεπτομεριακή βάση από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Εσωτερικών. Γιατί άρα εκεί δεν καταλήγουν τα στοιχεία τα φορολογικά. Ναι. Πάμε να δούμε όμως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ένσταση. Ξεκινήσουμε την πρώτη. Παράβαση είναι παράβαση. Ή την κάνει ο φτωχός ή την κάνει ο πλούσιος. Είναι παράβαση. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις κάτι, Παπαδάκι, εσύ έχεις λεφτά, θα πληρώσεις λιγότερα από τον Σιωμόπουλο, ο οποίος. Γιατί και οι δύο εγκληματούμε. Και οι δύο μπορεί να είμαστε υπέτειοι για την αφαίρεση μια ζωή. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να μην την αφαίρεσω τελικά. Αλλά μπορεί να, στο τσακ να γλίτωσε ο ανθρωπάκος ο απέναντι. Γιατί λοιπόν εγώ που έχω λεφτά, μου λέτε ότι κοίταξε να δεις, λεφτάς είσαι, ξανακάντω. Αφού έχεις λεφτά, θα πληρώνεις. Με τον παρά μου και με την κυρά μου, που λέει ο λαός μας. Ναι, δεν λέμε ακριβώς αυτό βέβαια. Σας λέω πώς ερμηνεύεται από τον κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, λέμε το εξής όμως. Λέμε ότι τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Ίσχυε ότι όλοι πληρώνουν το ίδιο πρόστιμο. Αυτό ακόμα ισχύει βέβαια μέχρι να βγει η υπουργική απόφαση που σας είπα πριν. Αυτό που λέμε στην περίπτωση που βγει αυτή η υπουργική απόφαση και διασυνδέσουμε με εισοδηματικά κριτήρια, λέμε ότι κοιτάξτε, θα έχουν όλοι την ίδια αντιμετώπιση, αλλά πρέπει να νιώθουν όλοι το ίδιο ακριβώς βάρος με το πρόστιμο το οποίο θα πληρώνουν. Και προφανώς, κατά τη μέση λογική του ανθρώπου, άλλο βάρος νιώθει κάποιος ο οποίος έχει 150.000 εισόδημα όταν πληρώνει 100 ευρώ. Και άλλο βάρος νιώθει κάποιος ο οποίος έχει 10.000 ευρώ. Θα σας πω τι μου είπε απλά και λαϊκά ένας πολίτης. Ακούστε τι μου είπε απλά και λαϊκά ένας πολίτης. Αυτό δεν είναι το μόνο μέτρο όμως. Προσέξτε τι μου είπε απλά και λαϊκά ένας πολίτης. Ναι. Εγώ λέει, άμα πάω και γίνω τύφλα στο Μεθύσι, στο καφενείο της γειτονιάς μου, μάλιστα, με ούζο χύμα και μετά πάω και οδηγήσω. Ναι. Δεν έχω καμία διαφορά με αυτόν ο οποίος έχει πάει στο πιο ακριβό μπαρ της Αθήνας. Γι' αυτό και σου το δίπλωμα και έχει την άδεια. Ναι, σας λέω για μια άλλη παράβαση. Λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχει σημασία δηλαδή η οικονομική μου κατάσταση, αλλά η παράβαση την οποία κάνω. Για όλους λοιπόν υπάρχει ποινή και η ποινή, όπως λέει ο ποινικό κώδικα, δεν κάνουμε κάτι καινούργιο, κύριε Παπαδάκη, εφαρμόζουμε τον ποινικό κώδικα. Υπουργέ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει... ακούγεται, μισό λεπτό, ακούγεται ως εισπρακτικό μέτρο και όχι ως να μην έχουμε ατυχήματα στους δρόμους. Αυτό λέει ο κόσμος. Ναι, ότι πάτε να βγάλετε λεφτά και όχι να σταματήσουν να γίνονται ατυχήματα. Λοιπόν, στο... αφού λοιπόν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, γιατί καταργούμε τελείως τα πρόστιμα στην περίπτωση αυτών των παραβάσεων που σας είπα πριν, για ζώνη, κράνος, παρκάρισμα σε ράμπα, αμαία κλπ. Και γιατί μειώνουμε όλα τα πρόστιμα στο 50%. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Και τον τίτλο. Δεν προσκρούει στην αρχή της ισονομίας? Οι Έλληνες είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως διαφορών, ακόμα και οικονομικών. Και θα σας πω το πολύ απλό. Εάν πάρουμε τη λογική του Υπουργείου σας και τη μεταφέρουμε στα πρόστιμα που επιβάλλονται σε μία σειρά
διοικητικά πρόστιμα ή πρόστιμα. Μάλιστα. Σε μία σειρά από ενέργειες σε όλες τις κατηγορίες. Παρεύει αυτόν το νόμο, το πέναλτι, το πρόστιμο είναι 200 ευρώ. Γιατί ας πούμε δεν έβαλα σωστά τη μάντρα ή δεν έκανα σωστά εκείνο. Εάν αυτό το επεκτείνεται σαν λογική στο σύνολο του κράτους, έχει καταργηθεί κυριολεκτικά η έννοια της ισονομίας. Δηλαδή, με την ίδια λογική ένα άλλο Υπουργείο θα πει για την παράβαση που έκανες, τη διοικητική παράβαση ή την αλφα παράβαση, εσύ που έχεις λίγα λεφτά να πληρώσεις τόσο, ναι, έχει ο άλλος που έχει άλλα λεφτά θα πληρώσει μια, τόσο. Για να έχετε ολοκληρωμένη απάντηση, για να έχετε ολοκληρωμένη απάντηση, κύριε Υπουργέ, έχει και μια άλλη όμως ερμηνεία. Έχω λεφτά, άρα μπορώ να κάνω, να παραβιάζω τον νόμο. Γιατί έχω λεφτά. Μα το έκανες πριν με λιγότερα. Πείτε μου όμως, ποιο κράτος πηγαίνει να επιβάλλει ποινές. Δεν απειλεί για αυτόν που έχει λεφτά. Δεν απειλεί για αυτόν που έχει λεφτά. Θέλω να ακουστεί αυτό. Πείτε το, κύριε Υπουργέ. Το έκανε πριν με λιγότερα. Τώρα που σου βάζουμε αυστηρότερο πρόστιμο, θα το κάνει πιο εύκολα. Πάμε όμως στο πώς θα διαπιστώνετε. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Δεν μου απαντήσατε. Πώς θα διαπιστώνετε την οικονομική κατάσταση του παραβάτη. Αφήστε με να απαντήσω όμως, κύριε Παπαδάκη, σας παρακαλώ. Γιατί έχω να σας πω κάτι ενδιαφέρον πάνω σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλή η ερώτηση που έκανε η κυρία Πυριώτη. Η κυρία Πυριώτη, συγγνώμη, γιατί δεν έχω εικόνα. Ρίπανα την ακτή, ας πούμε, έτσι. Πέταξα τα σκουπίδια μου. Κυρία Πυριώτη, εγώ έχω δω από άλλη διάσταση λίγο. Κοιτάξτε, σε όλο το φάσμα του διοικητικού δικαίου υπάρχουν διοικητικές ποινές συνυφασμένες ακριβώς με το μέγεθος, το περιουσιακό, όχι, το κύριε, οποίο προσβάλλεται. Που προσβάλλεται, όχι του... 25 χρόνια κύριε Υπουργέ, χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Μην μιλάτε όμως επάνω του νόμου, σας παρακαλώ. Ναι, χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα της ισονομίας. Είναι λάθος αυτό το οποίο είπε η κυρία Πυριώτη και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Πείτε το όμως με μια κουβέντα για να πάμε παρακάτω. Παράδειγμα το οποίο είναι απλό σε καθένα μας. Παραδείγματος χάρη, όταν πάμε και λέμε υπάρχει πρόστιμο για ένα σπίτι αυθαίρετο. Δεν λέμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το σπίτι. Ναι, γιατί αφορά την αυθαιρεσία, κύριε Υπουργέ. Το αυτοκίνητο δεν αφορά το αυτοκίνητο. Αφορά το εισόδημα. Νομιμότητα. Το εισόδημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όμως έχουμε χάσει το δέντρο για το δάσος. Θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο και έχει δίκιο. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά τα προσωπικά δεδομένα. Να σας πω τα προσωπικά δεδομένα, λοιπόν. Πώς θα διαπιστώσετε ότι εγώ έχω λεφτά ή ο Ντίνος έχει λεφτά? Πώς θα διαπιστώσετε, πώς θα ξέρει ο τροχονόμος την οικονομική κατάσταση του παραβάτη? Πάμε λοιπόν. Μάλιστα. Δεν θα βλέπει κανείς τι οικονομική κατάσταση έχει αυτός ο οποίος έχει κάνει την παράβαση. Μάλιστα. Αυτό θα γίνεται αυτόματα μέσα από το σύστημα TaxisNet. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου. Χαίρομαι που το λέτε. Όταν αυτό γίνει. Γιατί ήταν ερώτηση παγίδα. Χαίρομαι που το λέτε. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Χαίρομαι. Εάν με το πάτημα ενός κουμπιού, κύριε Υπουργέ, έχετε καταφέρει να βρείτε ότι ο παραβάτης είναι πλούσιος και θα πληρώσει μεγαλύτερο πρόστιμο, γιατί δεν το κάνετε και με τα κόκκινα δάνεια, παρακαλώ? Γιατί με τα κόκκινα δάνεια λέτε υπάρχουν κακοπληρωτές που δεν μπορούμε να τους βρούμε, τους μπαταξίδες, τους λεγόμενους, και τα μέτρα είναι οριζόντια. Για τον έμφυα τα μέτρα είναι οριζόντια. Εσείς τι μου λέτε τώρα? Ότι εγώ μπορώ να βρω με το πάτημα με το πάτημα ενός κουμπιού μπορώ να βρω ποιος είναι ο πλούσιος και ποιος είναι ο φτωχός. Γιατί δεν το βρίσκεται με το πάτημα ενός κουμπιού και για τον έμφυα? Γιατί δεν το βρίσκεται με το πάτημα ενός κουμπιού και για τα κόκκινα δάνεια? Δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό και δεν γίνεται. Οριζόντια γίνεται. Εκεί γίνεται οριζόντια. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Η τιμή ζώνης και οι εμπορικές αξίες. Δεν υπάρχει στο δημοτικό κριτήριο. Δεν υπάρχει στο δημοτικό κριτήριο. Έχετε άδικο σε αυτό, διότι ο πρόσθετος φόρος που πληρώνεται από κάποιους μόνο και όχι από όλους. Από αυτούς που έχουν πάνω από 300. Η κυρία Παπανάτσιο μας είπε ότι το 60%. Άρα γίνεται διαβάθμιση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Η κυρία Παπανάτσιο μας είπε ότι το 60% των Ελλήνων θα πληρώσουν περισσότερο έμφυα. Αφού αυξάνονται τα 60% των περιοχών, η κυρία Παπανάτσιο. Λίγο είναι. Λίγο είναι. Λίγο είναι. Και δείξαμε ποιες περιοχές. Το Περιστέρι, το Εγάλεο, το Καματερό, τις δείξαμε τις περιοχές. Είναι. Ωραία. Είναι το τουριστικό πέραμα. Αν θεωρεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά οι αντικειμενικές αξίες, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά μπορεί και να βρει και αυτό το οποίο θα γίνει είναι κυρίως για τις τουριστικές περιοχές. Γι' αυτό σας είπα, το τουριστικό πέραμα αφορά. Το τουριστικό Εγάλεο, και απάντησε κάποιος. Δεν το γνωρίζω. Μα είναι τουριστικό το Εγάλεο, γιατί εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος Εγάλεο και εκεί κάνω τουρισμό. Και δεν είμαι καθήλυνα αρμόδιος. Όχι, αλλά θέλω να σας πω πώς από τη μία πλευρά
μπορούμε να βρούμε με το πάτημα ενός κουβιού ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι φτωχός. Κύριε Υπουργέ, εάν... Ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε να το βρούμε. Μπορεί να μην βρείτε το ακριβές. Μπορεί να μην δίδετε. Μπορεί να μην δίδεται το ακριβές εισόδημα, αλλά δίδεται η τάξη του εισοδήματος. Από τη στιγμή που πατάτε λοιπόν ο αστυνομικός σας, ο τροχονόμος σας, το πρόστιμο, όχι, βγαίνει ένα πρόστιμο δίνεται. Και το κολλάει. Τι κάνει. Ούτε αυτό δίνεται. Τι συμβαίνει, πώς θα γίνεται. Βεβαιώνεται μόνο η παράβαση εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Αυτό τουλάχιστον έχουμε στο μυαλό. Ωραία. Και εγώ πάω στα ΕΛΤΑ να πληρώσω. Να απαντήσω, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με να απαντήσω. Θέλω ο κόσμος να ακούσει. Λέμε λοιπόν. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών, που θα ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες, θα βγει αυτή όποτε κρίνουμε ότι πρέπει να βγει. Ωραία. Όμως, η ιδέα μας είναι η εξής. Ναι. Δεν θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή καμία γνώση, ούτε στον αστυνομικό, ούτε στον παραβάτη. Πολύ ωραία. Του ακριβούς ποσού που καθορίζεται. Ο παραβάτης ξέρει. Γιατί ακριβώς, γιατί δεν θέλουμε να γνωρίζει κανείς, ούτε ο αστυνομικός, τι εισόδημα έχει αυτός ο οποίος υπέπεσε την παράβαση. Πάω να το πληρώσω τώρα. Θα βεβαιώνεται μόνο η παράβαση και θα έρχεται η ατομική ειδοποίηση κατευθείαν στο σπίτι του παραβάτη. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε και γνώστη των οικονομικών. Παρακαλώ. Πολύ καλός γνώστης. Ο τεκμαρτός υπολογισμός. Υπάρχει ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος με ένα μηχανάκι έχει την ατυχία να είναι από επαρχία αυτός, από επαρχία η γυναίκα του, και να έχουν ένα σπιτάκι 60-70 τετραγωνικά και μένουν στην Αθήνα. Ξέρετε τι εισόδημα θα του βγει με βάση τον τεκμαρτό υπολογισμό αυτού νου. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, το αλλά ξέρω. Είναι μια αδικία την οποία μπορούμε να περιστήλουμε. Προσέξτε όμως, είναι μια αδικία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας. Γι' αυτό σας λέω. Το τεκμήριο. Και αυτό μπορούμε να το περιστήλουμε ίσως με την υπουργική απόφαση και σε αυτήν την φοροδιαφυγή δεν έχει Ελλάδα. Είναι έτσι πάντως. Είναι έτσι, κύριε Μαυρωτά. Κύριε Μαυραγάνη, ή δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Απαντώ αμέσως. Είναι ένα άδικο σύστημα φορολογικό όλης της Ελλάδας. Νομίζω ότι μπορούμε με τη δική μας υπουργική απόφαση να το περιστήλουμε. Άρα, και σε ευχαριστώ για την ιδέα σας. Άρα, κύριε Υπουργέ, εγώ που βρίσκω μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα, που είναι, ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα, είναι μια από τις συνηθέστερες παραβάσεις και από τις αυτές οι οποίες φέρνουν και τα μεγαλύτερα έσοδα, ας πούμε. Μετά είναι εγώ λοιπόν βρίσκω μια κλίση για παρκάρισμα στο αυτοκίνητό μου. Μέχρι τώρα το ξέρω γιατί το έχω πάθει, εννοώ. Προχτές το έπαθα δηλαδή, στους Δελφούς. Παίρνω λοιπόν, έχω μια έκπτωση 50% αν το πληρώσω εντός δεκαημέρου. Αυτή τελείωσε. Τελείωσε. Είναι για όλους 50%. Άρα τελείωσε. Πάει εκεί. Για όλους 50% κάτω. Δεν τελείωσε. Ωραία. Είναι για όλους. Ωραία. Την παίρνω λοιπόν αυτή την κλίση. Και πρέπει τώρα, όχι να πάω να την πληρώσω εντός μιας προθεσμίας, να περιμένω να μου έρθει το χαρτί στο σπίτι ή ελπίζω να, ξέρω εγώ, να γίνει ηλεκτρονικά, να περάσουμε σε αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάποτε, με αυτό το χαρτί να πάω να πληρώσω όπου έχω να πληρώσω. Με την υπουργική απόφαση. Περίπου έτσι όπως κάπως έτσι θα είναι. Ωραία. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχατε θερμά την καλοσύνη να μας πείτε. Υπάρχουν πάντως. Αυτό θα προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι σίγουρο. Μηνύματα και λένε ότι θα είναι αντισταγματικό λόγο, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Και σας είπαμε τον τεκμαρτό υπολογισμό. Το τεκμαρτό και τη φοροδιαφυγή. Χριστίνα και Κωνσταντίνε, του καλά, αυτό μου κάνατε νόημα κι εσείς με τον τεκμαρτό υπολογισμό. Γιατί ξέρετε, αυτό ισχύει και με τον έμφυα. Με τον έμφυα να αποκαλύψουμε κάτι. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έχει ένα σπιτάκι στο Γάλλο, στο Περιστέρι. Δίπλα-δίπλα. Είναι σε ένα οικόπεδο, είναι σε ένα οικόπεδο 200 μέτρα. Πράγος. Εκεί έχει χτίσει ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά. Ακριβώς. Δεν θα πληρώσει έμφυα με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού του. Σου λέει, τι συντελεστή έχει στο Περιστέρι. Άρα μπορούσε να έχει χτίσει άλλα 200 τετραγωνικά. Θα μπορούσε να έχει χτίσει. Δικαίωμα υψούν, λέγοντα. Ακριβώς. Και φορολογήσε και γι' αυτό. Πλασματικό. Και εδώ έχουμε την πλασματικότητα. Μπορεί να σηκώσει παραπάνω όροφο, ενώ δεν υπάρχει όροφο. Για τετραγωνικά που δεν υπάρχει. Και το παράδειγμα που είπε πολύ σωστά πριν, ποιο είναι. Είμαστε δίπλα-δίπλα μεσοτυχία, ρε παιδί μου. Ένα σπίτι, εγώ μένω αριστερά, εσύ μένει δεξιά. Εγώ χωρίς εισόδημα, εσύ με εισόδημα, θα πληρώσουμε τον ίδιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και στον ένφια, το κομμάτι των αντικειμενικών αξιών παίζει ρόλο και για ένα σωρό άλλα επιδόματα αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτό. Δηλαδή, τα αντικειμενική.